Έφαγαν μία επικουρική από του συνταξιούχου με το κόλπο τη αλλαγή στην ημερομηνία πληρωμή. Για το 2016 και μόνο για αυτή τη χρονιά, οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν 11 αντί 12 επικουρικέ συντάξει, επειδή η σύνταξη που θα έπαιρναν προκαταβολικά τον Ιούνιο θα καταβληθεί σε δεδουλευμένη βάση τη Δευτέρα 4 Ιουλίου. Με αυτό το τρίκ το ΕΤΑ σταματά πλέον να πληρώνει τη σύνταξη του επόμενου μήνα στο τέλο του προηγούμενου, αλλά στο τέλο τη χρονιά το μέτρημα βγάζει 11 επικουρικέ αντί για 12. Για παράδειγμα, όπω δημοσιογράφει και ο ελεύθερο τύπο. Μέχρι και το Μάιο οι συντάξει προπληρώνονταν. Έτσι, στι 27 Μαου είχαν πληρωθεί από την αρχή του έτου συνολικά 5 επικουρικέ. Αν η επόμενη πληρωμή γινόταν στι 28 με 29 Ιούνιου, οι συνταξιούχοι θα είχαν πάρει από αρχή του έτου 6 επικουρικέ. Με την αλλαγή που έγινε, οι συνταξιούχοι πήραν μέχρι τέλο Μαου 5 επικουρικέ, από αρχή του έτου και την 6η επικουρική αντί να την πάρουν στο τέλη Ιουνίου, θα την πληρωθούν στι αρχέ. Ενώ δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο έχουν περάσει 6 μήνε, οι συνταξιούχοι έχουν πάρει συνολικά 5 επικουρικέ. Ένα δικαιούχο επικουρική 200 ευρώ θα φτάσει στο τέλο Δεκεμβρίου να έχει 11 πληρωμέ ή την να έχει πάρει 2.200 ευρώ, ενώ αν δεν άλλαζε η ημερομηνία θα είχε 12 πληρωμέ, δηλαδή 2.400 ευρώ. Η αλλαγή τη ημερομηνία προβλέπεται σε ειδικό άρθρο για το ασφαλιστικό με απόφαση Υπουργού Εργασία. Το άρθρο αυτό αξιοποίησε η διοίκηση του ΕΤΑ που εισηγήθηκε στον κύριο Κατρούγκαλο να υπογράψει τη σχετική απόφαση ώστε από τον Ιούνιο να σταματήσει η προκαταβολή και η πληρωμή. Των επικουρικών να γίνεται εντό του τρέχοντο μήνα, στο οποίο και αντιστοιχούν. Έτσι, όχι να πάρουν την επικουρική του Ιουλίου στι 28 με 30 Ιούνιου, με τη νέα απόφαση θα λαμβάνουν πλέον τη σύνταξή του τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η σύνταξη Ιουλίου λοιπόν θα πληρωθεί τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του μήνα, που είναι η Δευτέρα 4 Ιουλίου. Σε σχέση με τι παλιέ ημερομηνίε, οι πληρωμέ των επικουρικών πάνε από τρει έω και έξι μέρε πίσω, εάν υπολογίσει κανεί ότι η 29η έπεφτε Δευτέρα, τα λεφτά πιστώνονταν από την Παρασκευή. Με το νέο σύστημα, οι συντάξει δεν θα πιστώνονται από την Παρασκευή, εάν η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα πέφτει τη Δευτέρα. Πέρα από το τρίκ που δεν αφαιρεί επί τη ουσία χρήματα από συνταξιούχου και εργαζόμενου, υπάρχουν 18 ακόμη παρεμβάσει που μειώνουν πραγματικά το εισόδημα. Αυτέ είναι μείωση 30% στι νέε συντάξει, μείωση 40% στι αναπηρικέ, μείωση ω 15% στο εφάπαξ, μείωση ω 32% στο μέρισμα του δημοσίου, μείωση δικαιούχων εκά και πλήρη κατάργηση από 1η Πρώτου του 2020. Ηλικιακό όριο και μείωση δικαιούχων συντάξεων χειρία. Αύξηση φορών ΕΤΕΑΠ, αύξηση φορών αυτοαπασχολούμενων, εισφορά 20% για του ελεύθερου επαγγελματίε, εισφορά 14% στου αγρότε, αύξηση φορών επαγγελματιών υπερεόπη, αύξηση φορών μισθωτών υπερεόπη, μείωση κατώτατη σύνταξη από 486 στα 392 ευρώ, αύξηση φορά υγειονομική περίθαλψη, 10% επιπλέον κούρεμα για πρόορου σύνταξη και αύξηση τι σιφρολογικόν κρατήσεων